Πάμε στον αθλητισμό. Όπως θα δείτε και εσείς, έχει γεμίσει το στούντιο. Θέλω να καλησπερίσω τη Μαρία Πετρούτση. Μαρία, καλώς ήρθες. Καλησπέρα, Λευτέρη. Θέλω να μας προετοιμάσεις βεβαίως για το θέμα που ακολουθεί. Καλησπέρα και στους καλεσμένους μας. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Γιάννη Αντωνακάκη, τον προπονητή του ΟΦΗ. Καλώς ήρθατε, κύριε Αντωνακάκη. Δίπλα του είναι η Μαρίνα Παπακατζάκη, είναι αθλήτρια του Ακοντισμού. Καλώς ήρθες, Μαρίνα. Και βέβαια ο Γεράσιμος ο Καλογεράκης, επίσης ακοντιστής με πολύ μεγάλες επιτυχίες και με αφορμή της παρουσίας των παιδιών στα τελευταία έτσι, πρωταθλήματα και την πολύ καλή παρουσία τους, ξεκινάμε τη συζήτηση και θα έλεγα να ξεκινήσουμε από το Γεράσιμο και από το γεγονός Γεράσιμο ότι μετά τη δεύτερη θέση βέβαια στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα K23 ήρθε και η δεύτερη θέση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, μια πολύ μεγάλη επιτυχία στη Ρουμανία, 66-92, που δείχνει ότι είσαι σε πολύ καλή κατάσταση. Εντάξει, το μετάλλιο πάνω κάτω το περίμενα. Απλά ήθελα να κάνω το όριο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν το κατάφερα, αλλά δεν απογοητευόμαστε επειδή ακολουθεί μια μεγάλη χρονιά με Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Εφήβων και ελπίζω να τα πάω καλύτερα τον χρόνο. Mm-hmm. Να κάνω το όριο να αποκριθώ. Να πάμε και στη Μαρίνα, να μας πεις και για τη δική σου την παρουσία. Δεύτερη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κορασίδων και εσύ στα Τρίκαλα με 43-62. Δεύτερη και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα με 46-02 στο σχολικό, πολύ σωστά. Μαρινιό, εξαιρετικά, έτσι. Εντάξει. Φαντάζομαι ικανοποιημένη από την παρουσία και την προσπάθειά σου. Θα ήθελα λίγο παραπάνω, αλλά στον αγώνα μέσα λίγο δεν έχω άγχος. Δεν βγήκε όπως το ήθελες. Ναι, αγχώνομαι. Αυτό νομίζω ότι θα το κοντρολάρεις με την παρουσία και του εμπειρότατου Γιάννη Αντωνακάκη. Κύριε Αντωνακάκη, φαντάζομαι απόλυτη ικανοποίηση και από τα δύο παιδιά σας, έτσι, σε μια χρονιά που βρίσκεται στην εξέλιξή της, έχουν δείξει πολύ θετικά δείγματα τα παιδιά. Ναι, τελικά ανταμείφθηκαν για αυτό που κάνανε όλη τη χρονιά. Η Μαρίνα εξασφάλισε κάποια πράγματα από δύο μετάλλια. Ο Γεράσιμος είχε φέτος τις εξετάσεις του και είχαμε λίγο ζόρι. Δύσκολη χρονιά η τρίτη ηλικία, η αλήθεια είναι. Ο στόχος ήταν να πάει στο παγκόσμιο. Δεν βγήκε. Μπορεί να βγει καθυστερημένα βέβαια. Λίγο αργήσαμε. Ίσως το πανελλήνιο των ανδρών. Υπάρχει το περιθώριο. Τον ανδρών του πανελλήνιου μπορεί να το αυτό, αλλά δεν μετράει. Τώρα την άλλη εβδομάδα είναι το πανευρωπαϊκό εφήβο. Mm-hmm. Πάση περιπτώσει, οι στόχοι είναι ψηλοί πάντα. Του χρόνου πιστεύω να είμαστε καλά στο παγκόσμιο, στην Αφρική που γίνεται κάπου. Μάλιστα, η καινούργια πρόκληση. Ναι, βέβαια, λοιπόν, πάντα. Κάθε χρονιά μια πρόκληση. Σωστά. Γεράσιμε, πλησίασε ωστόσο το όριο στο ευρωπαϊκό στη Ρουμανία, έτσι δεν είναι, και είσαι και πρώτη χρονιά έφηβος, να πούμε. Πέρσι, βάσει την επίδοση που είχα κάνει με το μικρό ακόντιο, mm-hmm. πιστεύαμε ότι σχετικά εύκολα θα μου βγει φέτος το όριο. Πράγμα που δεν το κατάφερα. Ήταν λίγο και πανελλήλων που έκανα λιγότερες προπονήσεις, είχα και το διάβασμα, γίνανε λιγότερους αγώνες. Αλλά και πάλι δεν πάβει να είναι μια μεγάλη απώλεια για μένα. Δηλαδή, ήθελα πολύ να πηγαίνα. Αλλά εντάξει, τώρα στον πέτυχα το στόχο μου, να περάσω και που ήθελα στους Πανελλήνιες. Και τώρα κοιτάμε τον επόμενο χρόνο. Και επ' αφορμής αυτού, να σου πούμε βέβαια και πολλά συγχαρητήρια για την εισαγωγή σου εδώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτη, σε μια πολύ καλή σχολή σε ό,τι αφορά την επιστήμη υπολογιστών. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία και σε αυτό το κομμάτι της πορείας σου, που είναι πολύ σημαντικό. Να πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει ότι πρώτη χρονιά έφηβος, ωστόσο, ως παίδας έκανες πολύ σημαντικά πράγματα. Ήσουν ο καλύτερος παίδας του 2018 στην Ελλάδα. Είχες πάρει ευρωπαϊκό μετάλλιο, οπότε σίγουρα το μέλλον σου ανήκει. Εντάξει, πέρυσι ήταν μια ονειρεμένη χρονιά. Φέτος ξέραμε ότι ήταν δύσκολο και το περιμέναμε να μην τα πω τόσο καλά όσο πέρυσι, εννοείται. Αλλά εντάξει, θα ήθελα πολύ να κάνω τώρα, αλλά τουλάχιστον κλείνει τη χρονιά με μια ψηλή επίδοση και με μια βάση για το επόμενο χρόνο που θα είναι πολύ ψηλή. Πάντως, βλέπεις, Μαρία, και συγγνώμη, βλέπεις ότι παρότι τα παιδιά έχουν κάποιες επιτυχίες ήδη στο ενεργητικό τους, παλεύουν καθημερινά με καθημερινές προπονήσεις, δεν νιώθουν, το βλέπω στα βλέμματά τους, δεν νιώθουν ικανοποιημένοι με αυτό που δεν θα έπρεπε, γιατί πιστέψτε με, υπάρχουν και άλλα παιδιά τα οποία μπορεί να βρίσκονται στον καναπέ και να μην έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό και εσείς έχετε πετύχει ήδη κάτι πολύ μεγάλο. Και δείχνει βεβαίως το μέτρο της σοβαρότητας με την οποία αντιμετωπίζετε τελικά το κομμάτι του αθλητισμού και αυτού που πρεσβεύετε. Και θα έπρεπε να είστε πιο χαμογελαστοί και πιο αισιόδοξοι έτσι για το μέλλον. Σωστά, κύριε Αντωνακάκη.
εάν ο άνθρωπος δεν έχει στόχους και να είναι απαιτητικός, δεν θα πετύχει και αυτό που θέλει. Δηλαδή, πάντα πετυχαίνεις ένα στόχο και θες το παραπάνω. Και θες το παραπάνω. Έτσι πρέπει να είναι ο άνθρωπος για να βελτιώνει. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται. Mm-hmm. Σίγουρα είναι ικανοποιημένοι. Ευχαριστημένοι όταν παίρνουν τα μετάλλια στο βάθρο κλπ. Αλλά θέλουν το κάτι παραπάνω. Το κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι ο στόχος των πρωταθλητών, άλλωστε, να πρωταγωνιστούν και να βάζουν όλο ένα και υψηλότερα το πύχη. Μαρίνα, μίλησε μας λίγο για τη δική σου παρουσία στο Στίβο. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με το ακόντιο, πώς ξεκίνησες? Περίπου 4 ασχολούμαι. Ξεκίνησα στην Ακαδημία και είχα δει ένα παιδί να ρίχνει ακόντιο εκείνη τη στιγμή και λέω... Ας το δοκιμάσω. Ναι, να πάω να δοκιμάσω. Και κόλλησα μετά. Το παιδί ποιο ήταν, ε? Ο Τσαγκαράκης, ο Μιχάλης. Ένας άνθρωπος και αυτός. Έτσι, το ένα παιδί αποτελεί πρότυπο για το άλλο, οπότε σίγουρα το παρασέρνει εντός εισαγωγικών και θετικά βέβαια. Σε ό,τι αφορά τώρα το μέλλον, ο επόμενος ο στόχος Γεράσιμε, ποιος είναι? Τώρα σε περίπου 20 μέρες έχουμε Πανελλήνιο Ανδρών. Σκοπός μου είναι να κάνω ατομικό ρεκόρ και ίσως να βγω και βάθρο, αν καταφέρω. Μετά και τελειώνει η χρονιά μου σεζόν για φέτος και μετά φρούμε προετοιμασία για τον παγκόσμιο εφήβων του χρόνου, που είναι ο βασικός μου στόχος. Ποια μπορώ να αντεκριθώ σε αυτό το. Ο μεγάλος στόχος λοιπόν είναι το παγκόσμιο, κύριε Αντωνακάκη. Στο Πανελλήνιο Ανδρών, όπου πάει ως έφηβος, αλλά μας λέει και για βάθρο, που σημαίνει ότι έχει υψηλές προσδοκίες. Επειδή λείπουν και οι μεγάλοι αθλητές. Σωστά είναι τώρα οι διοργανώσεις. Υπάρχει ένα επίπεδο που μπορεί ο Γεράσιμος, αν κάνει ένα καλό ρεκόρ, να πάρει μετάλλιο. Γιατί όχι, είναι 18 χρονών, οι άλλοι είναι πιο μεγάλοι, αλλά. Έχει και στον νέο, α πούμε, ήταν, είχε και πιο μεγάλο, αλλά. Πολύ σωστά. Διακρίθηκε. Το θέμα είναι να το προσπαθήσει και είναι σε καλή κατάσταση. Μπορεί να κάνει αυτό που δεν έκανε πριν από 2 εβδομάδες, θα το κάνει τώρα. Και μπορεί να το πιστέψει. Δεν πειράζει, είναι παρακαταθήκη για του χρόνου. Βέβαια. Όσο πιο ψηλά βγει, τόσο πιο ψηλά, από πιο ψηλά θα ξεκινήσει. Mm-hmm. Αυτό χτίζει, είναι ένα λοιπόν στόχος. Με στόχο το παγκόσμιο. Μαρίνα, εσύ σε ό,τι αφορά το άμεσο μέλλον και τον επόμενο στόχο σου, πώς έχει το προπονητικό σου πρόγραμμα και το αγωνιστικό? Εντάξει, τώρα λόγω των Πανελληνίων θα μειωθεί η προπόνηση αρκετά πολύ. Δύσκολη χρονιά έρχεται. Ναι. Οπότε λίγο θα το αφήσω λίγο προς το παρόν. Ελπίζω στο μέλλον να... Μένα θα συμμετέχει στη συνάντηση Ελλάδα-Κύπρος στο Βόλο. Αρχές Αυγούστου. Αύγουστο. Ναι, είναι 2 αθλήτρες από κάθε χώρα. Mm-hmm. Γίνεται μια συνάντηση, μια στην Ελλάδα, μια στην Κύπρο. Και θα συμμετέχει σαν εθνική ομάδα με τη Ελλάδα-Κύπρο. Δεν τα λέει αυτά, είναι χαμηλότερο. Πρέπει όμως, γιατί η παρουσία στην εθνική ομάδα λέει πάρα πολλά. Μεταξύ 2 αθλητριών να είσαι η μία που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας είναι πολύ σημαντικό. Οπότε φαντάζομαι ότι εκεί ο στόχος αφορά ίσως και το βάθρο. Ναι. Πρώτη θέση. Πρώτη θέση. Για να πρέπει, είναι υπογράφιο. Για να το λέει ο κουτς, κάτι ξέρει. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Καλύτερα. Δεν συμβάστε με τίποτα λιγότερο. Το βλέπετε στα μάτια του, κύριε Αντωνακάκη, ότι αυτά τα 2 παιδιά όντως έχουν το μέλλον το οποίο τόση ώρα συζητάμε? Σίγουρα. Υπάρχει μέλλον. Υπάρχει ταλέντο. Αυτό είναι σίγουρο. Για να φτάσει και να, σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχει ταλέντο. Δεν γίνεται χωρίς ταλέντο. Από εκεί πέρα όλα εξαρτώνται από τη δουλειά. Είναι η θέλησή τους θα τους οδηγήσει ψηλά και η δουλειά. Από εκεί πέρα είναι και δικό τους θέμα. Πόσο θα τα αγαπήσουν, πόσο το θέλουν για να προσπαθήσουν κάτι καλύτερο. Όπως όλες οι δουλειές. Άμα την αγαπήσεις, πετυχαίνεις. Πολύ σωστά. Κύριε Αντωνακάκη, να πούμε ότι ο Όφη στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων ήταν 4ος και αυτό δείχνει ότι η ομάδα του Όφη έτσι διατηρεί υψηλά τον πύχη σε ό,τι αφορά την παρουσία της στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα και είναι αρκετά ελπιδοφόρο αυτό και γενικότερα βέβαια οι αθλητές της Κρήτης, αλλά και ο Όφη πραγματικά έχει πολύ υψηλά στάνταρ. Ο Στίβος είναι πολύ ψηλά στην Κρήτη. Mm-hmm. Έχουμε ένα σωματείο που είναι τώρα και μερικά χρόνια κορυφαίο στην Ελλάδα, ο Λευτέρης Βενιζέλος. Εμείς είμαστε λίγο πιο κάτω. Είχαμε μία μικρή κάμψη λόγω κάποιων προβλημάτων, οργανωτικών κλπ. Τώρα έχουμε αρχίσει και ανεβαίνουμε. Ήδη στα πανελλήνια πρωταθλήματα είμαστε σε σχέση με την περσινή χρονιά αρκετά πιο ψηλά.
Και τώρα σήμερα φεύγουν μια ομάδα για τα μικρά. Mm-hmm. Μικρή κατηγορία για τη Χαλκίδα, το παλιό πρωτάθλημα, όπου έχουμε βλέψει ακόμα για την πρώτη θέση. Σωστά, και να πούμε βέβαια ότι και ο Γιάννης ο Κόκκινος είναι στο ευρωπαϊκό με την Γιάννης εθνική ομάδα K23, έτσι, 4%. Ναι, είναι αυτή τη στιγμή θα τρέξει στα αεροδρομία 4%. Πολύ σωστά. Με καλές πιθανότητες για διάκριση. Έκανε φέτος μια καλή χρονιά, έκανε ατομικά ρεκόρ, πήρε πανηγύρις νίκες, mm-hmm. δεύτερο και τρίτο στα 200 και στα 100. Γενικώς έχει μια άνοδο. Και όλα τα παιδιά, και ειδικά τα μικρά, έχουν πάρα πολύ καλά μικρά παιδιά. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σήμερα εδώ. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο στη δεύτερη χρονιά. Και καλή επιτυχία να έχετε σε όλους τους στόχους, οι οποίους έχετε θέσει, οι οποίοι είναι πολύ υψηλοί. Να είστε καλά, κύριε Αντωνακάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.